Πάμε λοιπόν στην Μαρία Ζαχαράκη. Ο Τσαβούσογλου Μαρία ισχυρίζεται ότι ξεκίνησαν οι συνομιλίες με την Αίγυπτο για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Ότι ξεκίνησαν επισήμως οι διπλωματικές επαφές με την Αίγυπτο, είπε ο κύριος Τσαβούσογλου σήμερα, Λίνα. Να θυμίσω ότι προχθές το είχε προαναγγείλει και η Γέννη Σαφάκ και το είχαμε πει ότι κάτι επίκειται να γίνει στο θέμα αυτό. Ο Μευλής Τσαβούσογλου σημείωσε μάλιστα ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ διπλωματών και αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κάτι που επίσης είχε προαναγγείλει και ο Χουλουσία Κάρ πριν από λίγες ημέρες. Στο άκουσμα λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης εδώ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το μετέδωσαν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη και έγινε με τόση χαρά δεκτή αυτή η είδηση, Λίνα, σαν να γίνεται πόλεμος με την Ελλάδα για το ποιος θα κερδίσει την Αίγυπτο. Η Τουρκία κάνει ειρήνη με την Αίγυπτο, η Τουρκία αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που θα τρελάνει την Ελλάδα. Είναι μερικές από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν εδώ μετά από αυτήν την ανακοίνωση του κ. Τσαβούσογλου. Υπάρχει ένας άκρατος λοιπόν ενθουσιασμός, χωρίς ακόμη βέβαια να υπάρχουν λεπτομέρειες σε τι επίπεδο ακριβώς έχουν ξεκινήσει, αν έχουν ξεκινήσει κιόλας ή απλά είναι μια προαναγγελία ή χωρίς να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ακόμη από το Κάιρο. Πάντως η Άγκυρα έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ διπλωματικών ανοιγμάτων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, τις οποίες έχει προσεγγίσει και συνεργάζεται ήδη η Ελλάδα. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, εκτός από την Αίγυπτο, είπε σήμερα, έτεινε μάλλον χείρα φιλίας και στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δύο χώρες που επίσης έχουν διακόψει τις διπλωματικές επαφές και σχέσεις. Μάλιστα. Η Τουρκία και ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν ανοίγουν λοιπόν τη βεντάλια για να βγουν από την απομόνωση και προσεγγίζουν πλέον τη μία χώρα μετά την άλλη στην Ανατολική Μεσόγειο.